Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Αποφασισμένος να βάλει τέλος στη ζωή του, ο Σπύρος πηγαίνει στο μνήμα της γυναίκας του, βγάζει το όπλο και σημαδεύει το κεφάλι του. Εκείνη τη στιγμή όμως φτάνει ο Δημήτρης μαζί με τον Σταύρο και τον Ανδρέα. Ο εισαγγελέας κάνει νόημα στους φίλους και συνεργάτες του να μην τον ακολουθήσουν και να τον αφήσουν να μιλήσει ιδιαιτέρως με τον πατέρα του. «Πατέρα, τα έμαθα όλα. Ο Θοδωρής σκότωσε τον Κοσμά και εσύ εξαφάνισες τα στοιχεία του», λέει. «Το έκανα για να τον προστατέψω. Το ξέρω πως δεν υπάρχει γυρισμός πια. Δεν μπορώ να ζήσω με αυτήν την ντροπή. Από το να με επισκέπτεσαι στη φυλακή, καλύτερα να έρχεσαι στον τάφο μου», του λέει και εκείνος τραβάει την σκανδάλη. Το όπλο όμως είναι άδειο, αφού ο Γεράσιμος είχε καταλάβει τις προθέσεις του και φρόντισε να βγάλει τις σφαίρες. Ο Δημήτρης τον παίρνει στην αγκαλιά του. Λίγο αργότερα τον κατηγορεί ότι με αυτά που έκανε κατέστρεψε τελικά την δική του ζωή. «Πώς θα αντικρίσω την Άννα?», τον ρωτά. Ο Σπύρος όμως δεν έχει να του απαντήσει κάτι. «Τώρα πια δεν έχω ούτε πατέρα, ούτε αδερφό», συνεχίζει ο Δημήτρης και του δίνει διορία μέχρι το απόγευμα να βρει το Θοδωρή και να τον παραδώσει στην αστυνομία. Στη συνέχεια ο Δημήτρης πηγαίνει στο Γεράσιμο να του πει που είναι ο Θοδωρής. Την ίδια στιγμή ο μικρός αδερφός τον μπαίνει στο κοντέινερ που θα το μεταφέρει στο εξωτερικό. Ο Νίκος ζητάει από τον Χατζή να αναλάβει το διαζύγιο του από τη Χρύσα και να ζητήσουν την επιμέλεια της Λίνας. Ο Αλέκος δέχεται υπό έναν όρο να τον βοηθήσει να τσακίσουν μαζί την Άννα. Του ζητάει να μαζέψει στοιχεία για τις κινήσεις της ώστε να τους εξοντώσουν όλους. Ξέρει ότι ο Νίκος θέλει να εκδικηθεί τη Χρύσα και του δίνει έτσι την ευκαιρία. Ο Δημήτρης αποφεύγει την Άννα που ανυποψίαστη φτάνει χαρούμενη στο σπίτι τους και τον πιέζει να έρθει να το δει. Εκείνος καταρακωμένος αποφασίζει να της μιλήσει. Βλέποντάς την όμως τόσο ενθουσιασμένη, κάνει πίσω. Ο Σπύρος με τον Ανδρέα και το Γεράσιμο φτάνουν στο κοντέινερ. Βρίσκουν όμως το λουκέτο σπασμένο, ενώ ο Θοδωρής δεν είναι εκεί. Από το αίμα που υπάρχει στο χώρο καταλαβαίνουν ότι έχει προηγηθεί μάχη. Ειδοποιούν αμέσως τον Δημήτρη, ο οποίος φεύγει χωρίς να έχει προλάβει να πει τίποτα στην Άννα. Λίγο αργότερα φτάνει εκεί και βάζει τις φωνές στον πατέρα του και στον παππού του, σίγουρος πως αυτοί φυγαδεύσανε τον αδερφό του. «Εγώ τον έφερα εδώ και τον άφησα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε», επιμένει ο Γεράσιμος. Βλέποντας όμως το υλικό από τις κάμερες, εντοπίζουν το άτομο που παρακολουθούσε τον Θοδωρή και είναι σίγουροι πως ο συγκεκριμένος νεαρός έχει άμεση σχέση με την εξαφάνιση του. Καθώς ο Δημήτρης δεν απαντά στις τηλεφωνικές κλήσεις, η Άννα πηγαίνει στο γραφείο του να τον βρει. Η γραμματέας του την ενημερώνει πως δεν έχει πάει καθόλου εκεί. Καθώς φεύγει, πέφτει πάνω στον Αλέκο και τον Δαμιανό, οι οποίοι μόλις έχουν βγει από το γραφείο του Σταύρου. Φεύγοντας, η Άννα από το δικαστικό μέγαρο την πλησιάζει ο Αλέκος και της λέει: «Όλοι σου κρύψαν την αλήθεια. Ο Σταύρος και οι φίλοι του, ο Σπύρος και ο Ανδρέας και το σημαντικότερο, ο αγαπημένος σου, ο Δημήτρης. Ξέρεις ποιος σκότωσε τον πατέρα σου? Ο Θοδωρής. Ξέρεις ποιος κάλυψε αυτό το έγκλημα για μήνες? Ο διοικητής Σπύρος Μαρκέτος. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας.